Η δόξα ανήκει στον Αλλά τον Παντελή Ήμωνα και τον Φίλε Σπηλαχνό. Είναι ονόματα του Αλλά, του Παντελή Ήμωνα και του Φίλε Σπηλαχνό. Το κήρυγμα της Παρασκευής έχει ως τίτλο «Η σύνα του προφήτη και ο ρόλος της στην νομοθεσία». Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλά, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο αυτό που μας μπορούσας μεταδίδει ο προφήτης να το κάνετε και αυτό και εκείνο που σας το απαγορεύει να το εγκαταλείπετε. Να φοβάστε τον Αλλά, διότι ο Αλλά τιμωρεί πολύ αυστρά. Μαρτρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι αδόλωστο και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Ο Αλλά έχει στέλνει τους προφήτες του για τη σωστή καθοδόγηση των ανθρώπων και για να τους καθοδηγήσουν στο φωτεινό μονοπάτι της αλήθειας και να το σώσουν από την καταστροφή. Το Κοράνι τονίζει «Έχουμε στέλνει τους απεσταλμένους μας με τα φανερά σημάδια και τους έχουμε δώσει τα βιβλία και την δικαιοσύνη για να είναι δίκαιοι και οι άνθρωποι». Η αποστολή του προφήτου Μουχάμαντ είναι η τελευταία και η σφραγιστική. Ο προφήτης μας είναι, όπως τονίζει το Κοράνι, μάρτυρας και αναγγέλων χαρμόσων νέων και προδοποιητής. Καλεί για τον σωστό δρόμο του Αλλά με την αδειά του. Έτσι αναφέρει και το Κοράνι. Η αποστολή του είναι τελευταία και είναι χρήσιμη για όλους τους τόπους και για όλους τους καιρούς. Ο Αλλά έχει αποκαλύψει στον προφήτη το Ιερό Κοράνι που περιέχει την απόλυτη αλήθεια και δεν έχει τίποτα του ψεύδους. Το Κοράνι τονίζει, δεν λέει τίποτα από την επιθυμία του, ενώ φυσικά τον προφήτη. Όλα όσα σας λέει είναι από την Θεία Ύπνευση. Ο προφήτης είπε επίσης, μου αποκαλύφθηκε το Κοράνι και κάτι άλλο, εννοεί φυσικά την Σούνα. Η Σούνα, εννοεί ο προφήτης, είναι τα λόγια του προφήτη, τα λεγόμενα χαντίθ. Όποιος παρατηρεί θα καταλάβει ότι ο Αλλά κάνει την υπακουή του προφήτη να είναι συνδεδεμένη με την υπακουή στον ίδιο. Όπως αναφέρει και το Κοράνι, ο εσείς που πιστεύετε να υπακούετε στον προφήτη και να τον απεσταλμένο του όταν σας καλεί σε αυτό που σας δίνει καλή ζωή. Επίσης, όποιος υπακούει στον προφήτη, υπακούει και στον Αλλά. Επίσης, λέει το Κοράνι, υπακούτε στον Αλλά και στον απεσταλμένο του για να ελυθείτε. Επίσης, αν αγαπάτε τον Αλλά, τότε να με ακολουθείτε για να σας αγαπήσει και ο Αλλά και να σας συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Ο Αλλά είναι μεγάλος συγχωρών και Φίλε Σπηλαχνός. Οι θεολόγοι εγκρίνουν ομόφωνα την Σούνα ως επιχειρηματολογία, δηλαδή στην χειρίση της στην επιχειρηματολογία. Είναι η δεύτερη νομοθετική πηγή, όπως τονίζει και το Κοράνι, ο Αλλά σου έχει αποκαλύψει το βιβλίο και την σοφία και σου έχει τη γνώση, όχι δώσει τη γνώση για όλα όσα δεν γνωρίζεις. Η χάρη του, ενώ η χάρη του Αλλά, σου είναι, η χάρη που σε έδωσε ο Αλλά είναι μεγάλη. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι αυτό που αφηγήθηκε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμρ, τονίζοντας
Έχω συνηθίσει να γράφω όλα όσα έλεγε ο προφήτης. Όμως οι Κουράις μου απαγόρευσαν αυτό, λέγοντας ο προφήτης μιλάει στις καλές στιγμές και στις κακές στιγμές. Και όταν είναι χαρούμενος αλλά και όταν είναι θυμωμένος. Τότε μετέφερα αυτό στον προφήτη, ο οποίος μου είπε, γράψε, ορκίζομαι σε εκείνον που έχει τη ζωή μου στα χέρια του, λέω μόνο αλήθειες. Το Ιερό Κοράνι αποτελεί την πρώτη πηγή της νομοθεσίας και η Σούνα είναι η δεύτερη πηγή. Δεν έχει κανείς μουσουλμάνος, ούτε καμία μουσουλμάνα, το δικαίωμα αντίρρησης όταν πρόκειται για απόφαση που έχουν λάβει ο Αλλάχ και ο προφήτης. Έτσι αναφέρει το Κοράνι. Επίσης, «Μα τον Κύριο σου δεν θα γίνουν αληθινά πιστοί ως ότο να σε κάνουν να κρίνεις μεταξύ τους τις διαφορές τους και να μην έχουν καμία αντίρρηση για τις κρίσεις σου και να υποταχθούν σε αυτές πλήρως». Η Σούνα του προφήτη ερμηνεύει πολλά σημεία του Ιερού Κουρανίου, κυρίως στα θέματα που αφορούν τις προσευχές, την τζακά. Αναφέρομαι στο σημείο αυτό το εν λόγω εδάφιο, το κουρανικό, να τηρείτε τις προσευχές σας και να δίνετε τη ζακά. Το Κουράνι δεν εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται προσευχές. Γι' αυτό λέει ο προφήτης προσευχή, να προσευχήστε όπως προσεύχομαι και εγώ. Είπε επίσης ο προφήτης, όταν θα αρχίζεις την προσευχή, τότε να πεις ο Αλλάχου Ακμπαρ. Ενώ ο προφήτης τώρα ερμηνεύει και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσευχή. Και όταν και μετά διαβάζεις το Κοράνι, όσο είναι εφικτό από το Κοράνι, και μετά γονατίζεις και κάθεσαι άνετα και αυτό το κάνεις σε όλες τις προσευχές. Η Σούνα αναφέρεται και στην Ζακά και εξηγεί όλους τους τομείς που γίνεται, δηλαδή που δίνεται η ζακά, τα ποσοστά της και τα ποσά της. Το ίδιο έκανε και για το προσκύνημα, το χατζ, ο προφήτης τόνιζε χαρακτηριστικά να πάρετε τις τελετουργίες σας, τα μανάσικ σας από μένα. Σε μια αναφορά είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Εμράν ιμπν Χωσάινου, ότι κάποιος με ρώτησε τι είναι αυτά τα χαντίθ που διηγήσετε και έχετε εγκαταλείψει το Κουράνι. Και τότε τα απαντήσαμε. Τον αριθμό των προσευχών και την προσευχή του Αλ-Ζόχρα και του Αλ-Άσρα και του Αλ-Μάγρεπ και πώς τα γνωρίζετε αυτά. Τα γνωρίζετε μόνο από το Κουράνι ή και τη Σούνα. Ακόμα και η στάση σας στο βουνό Άραφα και το λεθεβόλημα των Ζαμαράτ. Αυτά τα γνωρίζετε επίσης από τη Σούνα. Η Σούνα επίσης ερμηνεύει τον τρόπο της κληροδότησης και της κληρονομιάς και τονίζει ότι όπως έχει δικαίωμα κληρονομιστής, παράδειγμα, δεν έχει δικαίωμα στην Ουασίγια. Ο Σαντ ιμπν Αμπί Ουακάς είπε, ρώτασε τον προφήτη, συνήθιζε ο προφήτης να τον επισκεφθεί όταν ήταν άρρωστος και όταν ήταν έμενε στη Μέκκα και εκείνος τον ρώτησε, ο προφήτης του Αλλά, μπορώ να κάνω ασία όλη την περιουσία μου? Το απάντησε ο προφήτης, όχι. Τότε το μισό, το απάντησε, όχι. Τότε το ρώτησε, μπορώ να κάνω το 1/3 της περιουσίας? Το απάντησε, μάλιστα το 1/3, ακόμα και αν αυτό είναι πολύ. Η Σούνα απαγορεύει επίσης να παντρεύεται κανείς την θεία της γυναίκας του και να έχει ταυτόχρονα τη γυναίκα του, δηλαδή την ανεψιά της. Το ίδιο γίνεται και αυτό από την πλευρά της μάνας και του πατέρα. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά για τις αμαρτίες μου.
Η δόξα ανήκε πλήρως στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ ότι ο Μοχάμαντ είναι αδόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αδελφοί μου εν θρησκεία. Καθώς υπογραμμίζομαι την θέση της Σούνας και τη θέση της στην νομοθεσία, εμείς ταυτόχρονα διακρίνουμε σαφώς τις άλλες Σούνες των λαστρευτικών πράξεων και αυτό που περιλαμβάνεται στο έργο των εθήμων που διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο, δηλαδή και την εποχή. Όσον αφορά αυτό, δηλαδή συσχετίζεται με τα ρούχα, δηλαδή την ενδυμασία, τον τρόπο ταξιδιού και άλλα πράγματα που συσχετίζονται με τους κανόνες και τη ζωή των ανθρώπων. Διότι κάθε εποχή έχει τα δικά της ήθη και ήθημα, έχει και τον τρόπο της διαφορετικά, από, που είναι ενδιαφέρον δηλαδή από εκείνον ή από εκείνες της προηγούμενης εποχής. Δεν είναι λογικό να πούμε ότι μεταφέρουμε τους ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη συνήθεια, όπως είναι σε ταξίδια, τα ρούχα και τα τρόφιμα, το προσκύνημα να ακολουθούν δηλαδή το παράδειγμα του προφήτη. Δηλαδή να πω και από την πρώτη χρησιμοποιούμε παράδειγμα την καμήλα για να μεταφερθεί από, χώρο στο άλλο, από τη μία χώρα στην άλλη. Κάθε ήθημα ταυτίζονται με την εποχή τους, χωρίς να αντιτίθονται φυσικά όλα αυτά με την Ισλαμική νομοθεσία. Σημειωτήνω το γεγονός ότι ο Ιμάμος Αλ-Σαφίη θεώρησε το καλύτερο το κάλυμα της κεφαλής για τους άντρες στοιχείο ανδρισμού. Έχει υπόψη του τις συνθήκες του το περιβάλλοντος, δηλαδή εκείνη την εποχή. Όμως σήμερα δεν υπάρχει ένα πρόβλημα όμως να είναι κάποιος, να κυκλοφορεί κάποιος χωρίς να καλύψει το κεφάλι του, δηλαδή να είναι ακάλυπτο, με ακάλυπτο το κεφάλι. Επιβιώνουμε επίσης ότι οι εχθροί της Σούνας είναι και αυτοί οι εξτρεμιστές, γιατί είναι πρώτον εκείνοι που εμπορεύονται την θρησκεία, αλλά και που αλλοιώνουν, προσπαθούν να αλλοιώσουν ή αλλοιώνουν την ερμηνεία των Ισλαμικών κειμένων, αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν και καταστρέφουν στο όνομα της θρησκείας, όπως γίνεται και στην εποχή μας. Και αυτοί βλάπτουν την θρησκεία την ίδια, δηλαδή, όπως τονίζει και ο προφήτης, καταστρέφονται εκείνοι που δυσκολεύουν την θρησκεία. Δεύτερον, εκείνοι που δεν διαφωτίστηκαν από το φως της γνώσης. Ο προφήτης είπε, ο Αλλά δεν αφαιρεί την επιστήμη από την υγεία, αλλά την αφαιρεί από, από τα στήθια και από τα μυαλά των επιστημόνων. Και όταν δεν θα μένει επιστήμονας, τότε οι άνθρωποι θα ρωτήσουν τους αμόρφωτους. Δηλαδή, θα φύγει η επιστήμη από τη γη, αλλά πώς? Όταν θα πεθάνουν οι επιστήμονες, όταν... και τότε αυτοί οι αμόρφωτοι άνθρωποι δίνουν φυσικά λανθασμένες πληροφορίες. Υπάρχουν εκείνοι που αρνούνται και τη Σούνα του προφήτη. Η μέρα που κάποιος, αυτοί που είναι επίσης εξετρεμιστές όπως είπαμε, ο προφήτης είπε θα έρθει η μέρα που κάποιος θα μιλήσει χρησιμοποιώντας το χαντίθ, δηλαδή τα λεγόμενα του προφήτη, και άλλοι θα πούνε ότι αυτά, μεταξύ τους θα πούνε αυτά, δεν τα αναφέρει και το Κοράνι. Αυτό μόνο κρίνει το επιτρεπτό και το απαγορευμένο. Ενώ βασίζεται μόνο στα λεγόμενα, δηλαδή μόνο στα εδάφια του Κορανίου. Η υπορβολή και η αμέλεια απέχουν από την μετριοπάθεια της θρησκείας μας, επίσης με την μετριοπαθή μεθοδολογία του Ισλάμ. Προκαλούν μάλιστα και τη μεγάλη αδικία της Σούνας, του προφήτη, η οποία είναι απόλυτα συνεπής με τους γενικούς κανόνες και σκοπούς του Ιερού Κορανίου. Οι μελετητές, αρχαίοι και σύγχρονοι, συμφωνούν ότι όλα όσα
επιτεγχάνοντος μεγάλους σκοπούς της θρησκείας μας, την δικαιοσύνη, το έλειος, είναι επίσης συμβαδίζουν επίσης και είναι ταυτισμένα με το Ισλάμ. Και επίσης το αντίστροφο, αν όλα αυτά συγκρούονται, τα λέγουμε αυτά και όλα, συγκρούονται και με το Κοράν, άρα συγκρούονται επίσης και αντιτίθενται με την ίδια την θρησκεία του Ισλάμ. Ο ρόλος των επιστημόνων είναι να αποκαταστήσουν το λάθος και να φέρουν τη λογική στους ανθρώπους που έχουν περιπλανηθεί και να τους καθοδηγήσουν στον σωστό δρόμο της αλήθειας. Ο προφήτης είπε, αναλαμβάνουν το βάρος αυτής της γνώσης είναι οι δίκαιοι άνθρωποι που τον απογόνουν. Δηλαδή κάθε δίκαια γενιά μεταδίδει στις σωστές πληροφορίες και σωστή θρησκεία στους προγόνους τους, στους απογόνους τους. Χρειαζόμαστε υπηγόντως να κατανοήσουμε την σούνα του προφήτη και να κατανοήσουμε επίσης την σωστή της ερμηνεία. Χρειάζεται επίσης σωστή κατανόηση των σκοπών της και να μην αρκεστούμε μόνο με την εμφανισιακή ή με την επιφανειακή ερμηνεία των κειμένων, χωρίς να κατανοήσουμε τις διαστάσεις και τις προθέσεις των κειμένων αυτών, δηλαδή εννοώ τον χαδίθι του προφήτη. Αυτό επιτεγχάνεται με την ανάγνωση των συγχρόνων σκοπών της ευγενούς προφητικής σούνας για να συμβαδίζει με το πνεύμα της εποχής και με τις γενικές εξελίξεις της εποχής που ζούμε. Είναι η ανανίωση που ζητά η σούνα για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο προφήτης τόνισε, ο Αλλάχ στείλει κάθε 100 χρόνια κάποιον άνθρωπο για να κάνει μεταρρυθμίσεις της θρησκείας. Ενώ φυσικά οι επιστήμονες, οι θεολόγοι επιστήμονες. Θεέ μου, δώσε μας την δύναμη να κατανοήσουμε το βιβλίο σου, την σούνα του προφήτη σου. Δώσε μας επίσης τη γνώση για να γνωρίσουμε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Φύλαξε τη χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου. Αμήν.